Όμως δεν είχες ιδέα με το σπίτι και αποχωρείς οικειοθελώς. Όταν το μάθαμε χθες, μας έκανε φοβερή εντύπωση και επειδή είδαμε ένα απόσπασμα, στο οποίο απόσπασμα, έτσι να το πω πολύ απλά, είχες ξενερώσει με τα μαλλιά σου. Καλά, ρε παιδί μου, το θέμα είναι τα μαλλιά. Και σε ρωτάω τώρα και μου λες, όχι, οι λόγοι είναι άλλοι. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λόγοι, και θέλω να μου πεις, αν σε επηρέασε κάποιος, γιατί μέσα στο σπίτι δεν έχεις επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν έχεις. Έχεις, αλλά καταγράφεται. Ναι, δεν είναι εύκολο να σου πει κάποιος αυτό που θέλει. Ωραία. Και οι δικοί μου λίγο με επηρέασαν. Δηλαδή στο live σου μίλησαν οι δικοί σου και τι σου είπανε? Ότι εντάξει, καλά τα πας, αν δεν αντέχεις, μπορείς να φύγεις. Τι σε ενόχλησε, ίσως τα άλλα παιδιά, ίσως είσαι διαφορετική από την οτροπία των άλλων παιδιών? Γιατί εγώ από το λίγο που έχω παρακολουθήσει, νιώθω κάτι τέτοιο. Ότι λίγο διαφέρεις από τα υπόλοιπα παιδιά, η νοοτροπία σου. Δεν είναι αυτό, το φανταζόμουν πολύ μεγάλο αυτό. Θεωρούσα ότι θα κάνουμε πράγματα πάρα πολλά και είχαμε πολλές καινές ώρες. Και όταν είσαι σε ένα σπίτι και έχεις τόσες καινές ώρες, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορείς. Συγγνώμη, ναι. Δεν κάνετε τόσα μαθήματα και με τόσους σημαντικούς ανθρώπους. Έχετε τον Νίκο τον Μαριάνο, έχετε τον Λορέντζο, έχετε τον Βορεάκο. Είναι πολύ σπουδαίες αυτό που κάνετε. Βεβαίως, εννοείται, όλοι. Τους λατρεύω όλους, είναι φοβεροί άνθρωποι. Απλώς το να είσαι κλεισμένος όταν έχεις κενό, εν πάση περιπτώσει, όταν δεν έχουμε μαθήματα, δεν περνάει αυτός ο χρόνος. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντα θέλω να κάνω κάτι. Έφευγα από το σπίτι μου το πρωί και γυρνούσα το βράδυ. Μου φάνηκε. Ωραία. Δεν είχες κάτι να πεις με τα υπόλοιπα παιδιά? Στον ελεύθερο σου χρόνο, κάτι κάνει με τα υπόλοιπα παιδιά. Συζητάτε, κάθεστε, χαλαρώνετε. Δεν σου άρεσε αυτή η διαδικασία, μήπως? Με κάποια παιδιά ήρθα κοντά. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήρθα με όλα τα παιδιά κοντά, γιατί θα είναι ψέματα αυτό. Δεν γίνεται. Είμαστε άνθρωποι και δεν ταιριάζουμε με όλους. Αλλά δεν είναι αυτό. Έχασα τον εαυτό μου, τη χαρά μου. Ήμουνα συνέχεια γκρινιάρα, συνέχεια. Μάλιστα. Με ενοχλούσε κάτι. Σε αυτό. Έχετε λίγη πεσμένη ενέργεια. Όχι εσύ όμως, είσαι δεύτερη. Ναι. Τυχαία το μάθημα πάνω. Ναι, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν δραματικό. Γιατί δεν σ' αρέσει το κομμάτι? Έλα ρε, πόνο σου είναι. Δεν ξέρω. Σίγουρα. Συνλέω με στα πράγματα που μαθαίνουμε, μαθαίνεις και αυτό με τη συγκατοίκηση. Έτσι, με άτομα εντάξει, που δεν είσαι τόσο. Γιατί θα κρυφτεί ποτέ να είμαι σε ένα σπίτι με 15 άτομα? Απλώς ήταν μια δοκιμασία που για μένα με φρικάρει. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ. Βλέπεις κανέναν από εμάς να μην έχει φρικάρει? Όχι, εννοώ και δεν μπορώ να είμαι. Δεν θα αποδώσω πια αν νιώθω έτσι. Κατάλαβες τι λέω? Αν εγώ ξυπνάω και δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι καλό. Για εδώ μέσα, ο στόχος μου δεν είναι να ξυπνήσω το πρωί να πάω στη γυμναστική. Όχι, μπορεί μια μέρα να μην γουστάρω να ξυπνήσω. Συμφωνώ. Το πρωί. Όλοι στη ζωή βρίσκουν το δρόμο τους. Δεν είναι δρόμος τώρα αυτός. Για μένα, ο δρόμος αυτός για μένα είναι γάμπητα ψυχολογικά. Εγώ είμαι το τέτοιο ότι δεν χαϊδεύω τα αυτιά. Όπως αισθάνεσαι. Όχι, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να παρακαλέσω κάποιον που δεν αισθάνεται καλά να κάτι να μείνει σε ένα παιχνίδι. Ούτε μπορώ να κάθομαι να ακούω να βρίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν τους έβαλα εγώ με το ζόρι εδώ μέσα να κάθομαι να το ακούω. Ξέρεις κάτι, άλλο να το λες μία φορά. Ναι. Μιλήσαμε μία φορά. Δεν σου είπα, κάνω τη δικιά μου γνώμη, έτσι. Έτσι, μπράβο. Και εγώ έτσι μία φορά. Δεν θα κάτσω όμως να τους το πω τρεις-τέσσερις φορές. Έχω πει ήδη τη γνώμη μου. Και εγώ για τα μαλλιά. Άμα θέλει, την έχει ακούσει. Άμα δεν θέλει, μην την ακούσει. Είναι δικό της, είναι 27 χρονών, είπα όπως πριν. Δεν είναι 15 χρονών. Δεν είμαι δειλή που δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που σου λέω εγώ. Είσαι δειλή θα ήμουν άμα έβγαινα πάνω στη σκηνή και έτρεμα και ήθελα να υποθυμίσω. Μην την παίρνεις έτσι την κουβέντα δειλή. Έχω αγχωθεί εδώ μέσα. Αγχώνομαι. Θα πάθω κρίση πανικού. Άμα νιώθετε θα είναι καλύτερα φεύγοντας, θα ψάξω να βρω την άκρη μου έξω με τη μουσική. Θα ψάξω άλλους τρόπους. Μήπως αυτό ρε παιδί μου. Το μόνο που εγώ σου λέω είναι αυτό το εμβρασμό ψυχής. Μήπως να το σκεφτείς λίγο ρε παιδί μου. Αυτό. Γιατί αυτός ο τρόπος είναι για μένα επώδυνος. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι επώδυνος στην ψυχή μου ψυχικά. Η Έλενα, δηλαδή, δεν είναι η Έλενα.
εδώ μέσα. Είναι ένα άτομο που δεν θέλω να το βλέπω. Μου σπάει τα νεύρα και εμένα. Μου σπάει τα νεύρα και εμένα αυτή η Έλενα. Πρέπει να φύγεις. Γιατί ήσουν καλά, δηλαδή, το Σάββατο. Δηλαδή, μετά τραγουδήσατε καλά, ήσουν καλά, συνέβηκα. Δεν... Να σου πω κάτι. Δεν, έχω, ναι. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει φορά που θα βγω και δεν θα τραγουδήσω καλά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Δεν θέλω να κλάψω πάλι. Έχω κλάψει. Μάλιστα. Συγκινήσου τώρα που το βλέπεις. Έχεις λίγο μετανιώσει. Εχθές που το είδα αυτό το επεισόδιο, ναι. Συγκινήθηκα. Το έχεις μετανιώσει. Όχι. Όχι. Όχι.